Τσίπρα στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Χαρά και τιμή. Βέβαια είναι λίγο δυσδιάκριτη ποιος φιλοξενεί ποιον, εμείς εσάς στη Θεσσαλονίκη και εσείς στο γραφείο σας στην Θεσσαλονίκη. Μία έννοια έγινε και ο Πρωθυπουργός μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης με αυτό μόνιμος το γραφείο κάτι. Εδώ. Νομίζω ότι καταρχάς θέλω να πω ότι είναι δική μου η τιμή και η χαρά που είμαι στην Ε3 μετά από πολύ αρκετά, καιρό. Μετά από πολύ καιρό. Νομίζω ότι η τελευταία μου παρουσία ήταν στην Ε3 την περίοδο που είχε γίνει παράνομη η Ε3 και εξέπεμπε στην παρανομία. Και να πω ότι είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά που είναι η πρώτη μου συνέντευξη σε αυτό εδώ το γραφείο που έχει γίνει ένας θεσμός που πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα αποδεικνύει ότι είναι ουσιαστικός θεσμός για την πόλη και για τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα ήταν και μια απορία μου, κύριε Πρόεδρε. Αν είναι μόνο συμβολισμός, θα αναφερθούμε αναλυτικά και στις δράσεις αυτού του γραφείου. Αν είναι μόνο συμβολισμός ή συνοδεύεται και από ουσία, από παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών, όχι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική πόλη. 1,5 εκατομμύριο κόσμος ζει ευρύτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, τον ένα αυτό χρόνο που λειτουργεί αυτό το γραφείο, έχει αλλάξει η ατζέντα των θεμάτων που βρίσκονται στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία, με την παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και των Υπουργών, ήταν περίπου ένα πανηγύρι. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, βεβαίως, και του Αγίου Δημητρίου, η παρέλαση. Μια πολιτική εκδρομή, δηλαδή. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι μια πόλη που δεν πρέπει να διεκδικεί απλά το να είναι η συμπρωτεύουσα, που αυτό, αν θέλετε, και την προσωπική μου έτσι εκτίμηση συμπαρασύρει και έναν άγωνο ανταγωνισμό. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει, δηλαδή να είναι η πρωτεύουσα της βαλκανικής συνεργασίας. Η πρωτεύουσα, το μεγαλύτερο θα έλεγα λιμάνι, μια εξαιρετικά σημαντική πόλη ολόκληρης Βαλκανικής. Η Θεσσαλονίκη είναι ο κεντρικός κόμβος που μπορεί να συνδέσει το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο, με την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τις πρώην χώρες της Γιουγκοσλαβίας και την κεντρική Ευρώπη. Υπ' αυτή την έννοια, η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές δυνατότητες αναξιοποίητες. Όταν όμως εγώ λέω ότι αλλάξαμε την ατζέντα της συζήτησης για τη Θεσσαλονίκη, εννοώ ότι βάλαμε στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν, κατά την εκτίμησή μου, τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν εδώ. Αναδείξαμε το κρίσιμο θέμα για τους Θεσσαλονικιούς, που είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων. Η Θεσσαλονίκη έχει δυστυχώς τον μικρότερο καταναλογία αριθμό πρασίνου ανακάτοικο. Είναι από όλες τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 2,43 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν διψάει για ελεύθερο χώρο και για πράσινο. Έχει βεβαίως αυτή την μοναδική ομορφιά του παραλιακού μετόπου, αυτό το εξαιρετικό μέτωπο στη θάλασσα. Εν τούτης όμως, το πρώτο πράγμα που επιχειρήσαμε ήταν να βρούμε τον τρόπο να αποδώσουμε στους δημότες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης ελεύθερους χώρους. Και αυτό κάναμε τόσο με την παραχώρηση του παλιού στρατοπέδου Παύλου Μελά, όπου ευελπιστούμε να γίνει σύντομα ένα μητροπολιτικό πάρκο ανάσας για τους Θεσσαλονικείς, όσο και με το στρατόπεδο Κόδρα, που προχωράμε την διαδικασία παραχώρησης στις δημοτικές αρχές. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε. Αλλά, ναι, για να πω και τα άλλα δύο, πολύ σημαντική θεωρώ ότι είναι η παρέμβαση ανάπλασης εκεί όπου θα γίνει το Μουσείο Ολοκαυτώματος, αλλά και η συνολικότερη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Θεσσαλονίκη, όπως και οι υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα, η χώρα συνολικά, διψά και για άλλα πράγματα, για ποιότητα ζωής, για αποτελεσματικές λύσεις και παρεμβάσεις δεν στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ατζέντα δεν περιλαμβάνει μόνο, δεν περιλαμβάνει μόνο αυτά. Και νομίζω ότι αν θα το μου πρώτο επιτρέψετε πράγμα να προσθέσω, που φέραμε στο προσκήνιο. Ναι, πείτε μου. Διακόπτοντάς σας το εξής, ότι αυτή η πόλη ζητάει και ένα αεροδρόμιο λειτουργικό, για παράδειγμα. Ζητά συγκοινωνίες. Ζητούσε το μετρό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το πιστώσουμε ότι επανεκκινήθηκε και ολοκληρώνεται. Θα έχετε ακούσει κι εσείς και εμάς να το λέμε, ναι, ότι πρόκειται για το ανέκδοτο της πόλης. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα πρώτο, ελεύθεροι χώροι
που παραδίδονται στις δημοτικές αρχές προς χρήση ελεύθερη όλων των πολιτών. Δεύτερο, υποδομές. Πολύ κρίσιμο θέμα. Και τρίτον, και σημαντικότατο κατά την άποψή μου, η αναβάθμιση της δυτικής πλευράς της πόλης, των δυτικών συνοικιών. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αναφερθήκατε στο μετρό. Είχε γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο το μετρό για τη Θεσσαλονίκη και τους Θεσσαλονικείς. Εμείς καταφέραμε μέσα σε 2,5 χρόνια να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να κάνουμε ό,τι δεν είχε γίνει σε 12 χρόνια. Από το 2004 ως το 2016, σε 12 χρόνια είχε προχωρήσει περίπου το 40% της υλοποίησης των έργων. Και στα 2 τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει το 60%. Είμαστε στην ευτυχή και στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι σε 2 χρόνια από τώρα, το 2020 ουσιαστικά θα τεθεί σε λειτουργία κανονικά το μετρό, αλλά ήδη έχουν ανοιχθεί οι διπλές σύραγγες. Σε λίγο ξεκινάει η διαδικασία για να μπει το τροχαίο υλικό. Το μετρό δηλαδή γίνεται μια πραγματικότητα. Η υπόθεση με τα αρχεία διευθετήθηκε. Άρα. Μια σειρά από κολλήματα και γραφειοκρατικά και ουσιαστικά και χρηματοδοτικά ξεπεράστηκαν και ό,τι δεν έγινε σε 15 χρόνια, στο πω εγώ, έγινε τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι βεβαίως όχι μόνο το μετρό όμως. Είναι, θα έλεγα και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βεβαίως και με τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε σε μια σύμβαση παραχώρησης η οποία αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες μέρες, αποκτά μια εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή δυναμική για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται επενδύσεις μέχρι το 2021 ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Είναι η συνδροδρομική Εγνατία, η συμφωνία την οποία υπέγραψα στην Καβάλα με τον Βούλγαρο ομολογό μου, που είναι ένα έργο πνοής συνολικά για τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Βόρεια Ελλάδα, όπου αναβαθμίζει τα 3 μεγάλα λιμάνια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, και με τη σιδηροδρομική διασύνδεση, τον εξυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής και την επέκταση από Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς, Βάρνα, Ρουσέ, το λιμάνι το βουλγαρικό, το υπόλοιπο βουλγαρική στις όχθες του Τούναβη, αλλά και προς το Βουκουρέστι, πλέον συνδέουμε το Αιγαίο με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, με τον Δούναβη και με την ολόκληρη τη Βαλκανική και με τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ταυτόχρονα, αναφερθήκατε εσείς στο αεροδρόμιο. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για ένα διάστημα. Το χρησιμοποιείτε εσείς ο ίδιος πολύ συχνά. Για ένα διάστημα λίγων μηνών θα υπάρξει μια σχετική ταλαιπωρία για τους πολίτες, αλλά θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη το Μάρτιο, που θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στη Βαλκανική, το οποίο θα μπορεί να αποτελεί έναν πολύ ουσιαστικό συγκοινωνιακό κόμβο για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει τη θέση και τη δυναμική που της αξίζει, όχι, επαναλαμβάνω, μόνο μέσα στον ελλαδικό χώρο, αλλά μια σύγχρονη πρωτεύουσα σε ένα πολύ κέριο σημείο στο χάρτη, ως η καρδιά, η πρωτεύουσα, θα έλεγα εγώ, της Βαλκανικής συνεργασίας. Δεν θέλω να λειτουργήσω φρεσκάροντας τη μνήμη σας, αλλά θα θυμάστε και ως δημότης ή κάτοικος της Αθήνας την καχυποψία, την λογική. Θυμάστε μια παλιά πινακίδα, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα είναι μόνιμα. Ήταν το παλιό ανέκδοτο των παλιών κατασκευαστικών παρεμβάσεων τα προηγούμενα χρόνια. Λογική είχα υποψία, γι' αυτό κάνω αυτή την επισήμανση. Θέλω να μου επιτρέψετε όμως, επειδή το ζήτημα της ποιότητας της ζωής των πολιτών και της καθημερινότητας θα το δούμε και στη διάρκεια της κουβέντας. Η συνέντευξη αυτή γίνεται λίγες ώρες μετά την επιστροφή σας από το Παρίσι, από τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα. Ειλικρινά και ως πολίτης και ως γονιός, θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, σε αυτή τη χώρα, να συζητάμε επί ώρες για αυτό. Νιώθω αυτή την ανάγκη. Αλλά είμαστε και λίγες ώρες πριν τη μετάβασή σας στις Βρυξέλλες. Και αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ στις 14 Δεκεμβρίου θα συμμετάσχετε στο γεύμα των ηγετών, όπου θα συζητηθεί το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Και σας το ρωτώ σε μια πόλη που έχει ήδη κάνει βήματα αφομοίωσης, συνύπαρξης εκατοντάδες χρόνια πριν. Θέλω ένα σχόλιο σας για την παρέμβαση Τούσκ, που έχει παγώσει την Ευρώπη, δεν ξέρω δικαίως ή αδίκως. Θέλω μια πρώτη σας εκτίμηση, γιατί δεν σας δόθηκε η δυνατότητα να το σχολιάσετε από τη στιγμή που εκδηλώθηκε. Νομίζω ότι είναι μια άστοχη παρέμβαση. Έχω την αίσθηση ότι. Τι θα λέγατε ότι είναι.
Αυτό δεν μπορώ να το πω. Σημασία έχει ότι είναι μια άστοχη, άκερη, άσκοπη και μια παρέμβαση η οποία δεν πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλες ελπίδες, πιθανότητες, ευτυχώς για μας, να υιοθετηθεί. Δεν θέλω να καταλογίσω προθέσεις. Σημασία έχει ότι βάζει ξαφνικά, εγώ θα έλεγα από το παράθυρο, στο τραπέζι, στην ατζέντα της Συνόδου, μια συζήτηση η οποία είχε λήξει με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα ότι άφηνε ήδη πολλά ερωτηματικά για το μέλλον της Ευρώπης, διότι η συζήτηση αυτή αφορά, αν θέλετε, την ίδια την ιδιοσυγκρασία και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα είμαστε ένα σύνολο κρατών όπου ο καθένας θα κοιτάζει την πάρτη του ή και θα θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι μια αλακάρτ υπόθεση όπου μπορεί μόνο να έχει ωφέλη μέχρι εκεί που μπορεί να έχει ωφέλη και από εκεί και πέρα καμία συνεισφορά, ή θα είμαστε μια ένωση κρατών που θα μοιραζόμαστε τις ευθύνες και τα βάρη. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα συζήτηση για την επόμενη μέρα. Και αν θέλετε, όλη αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει και από την επίσκεψη Μακρόν και τις ομιλίες που κάναμε στην ΠΝΙΚΑ, αλλά ένας προβληματισμός που έχει διαπεράσει και την δομή της συζήτησης, της επίσημης συζήτησης της Συνόδου μέχρι και τον Ιούνιο του 2018, αφορά αυτό. Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στη θεσμική οργάνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ότι δεν μπορεί κάποιες χώρες που δεν αντιλαμβάνονται την ευρωπαϊκή ενοποίηση ως μία προοπτική διαμερισμού ευθύνης και βαρών, πως αυτοί δεν θα εμποδίσουν όλους τους υπόλοιπους να προχωρήσουν μπροστά. Είναι λοιπόν πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου έρχεται να δικαιώσει αυτούς τους λίγους που εμποδίζουν τη συζήτηση για να προχωρήσουμε όλοι οι υπόλοιποι μπροστά. Θα σας αυτό ήταν επί της αρχής. Και σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να μασίσω τα λόγια μου αύριο. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πληγεί διπλά από λάθη και αδυναμίες της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην οικονομική κρίση. Είναι πρόσφατες οι δηλώσεις του κ. Ντάισεμπλουμ ότι το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, αυτά που με άνεση αποδέχθηκαν και οι κυβερνήσεις τότε, έγιναν στο πόδι και με μοναδικό σκοπό να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και όχι η ελληνική οικονομία. Και βεβαίως μετά το 2015, δεν φτάνει που είχαμε την οικονομική κρίση, βρεθήκαμε και στο επίκεντρο της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αυτό το βάρος δεν μπορεί να πέσει μόνο μερός στους ώμους μιας μικρής χώρας. Η Ελλάδα είναι στο ανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Εμείς εδώ είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης και άρα οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, είτε ως πρόσφυγες είτε ως οικονομικοί μετανάστες, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη χώρα των σύνορων, έρχονται για να πάνε στο κέντρο. Όταν λέτε δεν θα μασίσετε τα λόγια σας, τι ακριβώς εννοείτε, μπορείτε να το εξηγήσετε σε σχέση, φαντάζομαι, με τη συνέβρεσή σας την Παρασκευή το βράδυ, θα υπάρξει κριτική που θα επεκταθεί σε μια πιθανή ερμηνεία αυτής της παρέμβασης, γιατί αυτό που προτείνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε πρακτική αντιστοίχηση μπορεί να σημαίνει εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και στη χώρα μας ή όπου αλλού. Είμαι πολύ καθαρός σε σχέση με αυτό που λέω και με αυτό που εννοώ. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, ή θα βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με υποχρεώσεις και δικαιώματα, και αντιστοίχως υποχρεώσεις και δικαιώματα θα έχουν και οι άλλες χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή που δεν μπορεί να έχει μονάχα υποχρεώσεις και να μην έχει δικαιώματα, όπως επίσης και οι άλλες χώρες δεν μπορούν να έχουν μονάχα δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας σε όλο το πλαίσιο το θεσμικό, το ευρωπαϊκό. Πρέπει αυτές τις δεσμεύσεις να τις στηρίσουν και άλλες χώρες. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι σαφές ότι από την πλευρά μας δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει αποδεκτό να ενταχθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου οποιαδήποτε φράση η οποία θα παραπέμπει σε μία αποδοχή του καταμερισμού, του ισότιμου καταμερισμού με τις ποσοστώσεις τις αντίστοιχες σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε,
στην αυτοκριτική που κάνει η κυβέρνηση υπάρχουν χειρισμοί που ευθύνονται για αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες? Είμαι βέβαιος ότι φτάνουν και σε εσάς. Είχατε και μία έκτακτη σύσκεψη προχθές για το προσφυγικό των δημάρχων στο Βόρειο Αιγαίο για την φιλοξενία και τη διαμονή των προσφύγων, για τα προβλήματα και τις πιθανές παραλήψεις της ελληνικής πολιτείας. Οι Έλληνες πολίτες, ο ελληνικός λαός σε πολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο έδωσε ό,τι καλύτερο είχε. Μένει να δούμε αν και η ελληνική πολιτεία, που εκπροσωπείται σε μεγάλο βαθμό και από την κυβέρνηση, έκανε ή κάνει αυτά που πρέπει για να μην οξυνθεί η κατάσταση περισσότερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση στα... Ήσασταν λίγο σκληροί με τον δήμαρχο της Μυτιλίνης, αν δεν κάνω λάθος. Τον κατηγορήσατε για πολιτικά παιχνίδια, αναδεικνύοντας... Να απαντήσω συνολικά όμως, θα πω και γι' αυτό. Ξεκινώ από την παραδοχή ότι, και νομίζω ότι είναι αναμφίβολο αυτό, κατάσταση στα 5 νησιά πρώτης υποδοχής και ειδικότερα εγώ θα έλεγα στην Σάμο, στη Χίο και στη Λέσβο, όπου έχουμε και τα μεγαλύτερα έτσι, φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης προσφυγικού μεταναστευτικού πληθυσμού, σίγουρα δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι καλή και δεν είναι ευχάριστη και είναι και δύσκολη στην αντιμετώπιση της. Έχουμε να εφαρμόσουμε μια δύσκολη συμφωνία. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Να θυμίσω ότι οι ροές μειώθηκαν δραστικά. Από εκεί που είχαμε 5.000 την ημέρα, σήμερα έχουμε ακόμα δυστυχώς, διότι δεν έχουν εκμηδενιστεί, αλλά έχουμε ροές που είναι της τάξης των 80, 100, 120. Πάντως, σίγουρα δεν θυμίζουν αυτό που... Δεν θυμίζουν αυτό που είχαμε παλιότερα. Το πρόβλημα όμως που έχουμε είναι ότι ενώ υφίστανται ακόμα έστω και μειωμένες οι ροές, η διαδικασία που απαιτείται με βάση την ανάγκη να τηρήσουμε τις διεθνείς συμβάσεις σε ό,τι αφορά την διαδικασία απονομής ασύλου. Είναι αργή διαδικασία, πρέπει βεβαίως να επιταχυνθεί, είναι όμως αργή διαδικασία και επιπλέον αυτού δεν είναι μόνο ότι είναι αυτή καθεαυτή αργή διαδικασία, είναι και το γεγονός ότι όταν κάποιος αιτηθεί άσυλο πρέπει να περιμένει την απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής. Ακόμα και αν δεν του δοθεί άσυλο, απορριφθεί δηλαδή το αίτημά του, υπάρχει δυνατότητα να κάνει αίτηση για δευτεροβάθμια εξέταση και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι και χρονοβόρο, αλλά φτάνουμε κάποια στιγμή και στο σημείο, κυρίως λόγω και της επιρροής στο πεδίο μη κυβερνητικών οργανώσεων, και να πω εδώ παρεπιπτόντως ότι τα χρήματα Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα δίνει στην ελληνική κυβέρνηση, τα δίνει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όπου έχουμε και πολλές περιπτώσεις όπου στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν ακυρωθεί το αίτημα για άσυλο και άρα δεν δικαιούται ο ετών την προστασία, είναι δύσκολο αυτός να εντοπιστεί για να γυρίσει πίσω. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς από την πλευρά μας... Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν αναιρεί την υποχρέωση οι συνθήκες της καθημερινής διαβίωσης αυτών των ανθρώπων να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπείς. Όμως πρέπει να παραδεχτείτε ότι όταν έχουμε κάποια κέντρα υποδοχής τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν 2.500 ανθρώπους και φτάνουν σε κάποιες στιγμές να φιλοξενούν 6 και 7.000 ανθρώπους, τότε και στο καλύτερο ξενοδοχείο να ήταν αυτή η φιλοξενία, οι 3 και 4 φορές η χωρητικότητα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Αυτό το πρόβλημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Και έχουμε τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αρνούνται, δικαιολογημένα ή μη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, να μπουν σε μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή στο πώς λειτουργούμε μέχρι σήμερα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις αν χρειαστεί για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής ασύλου αφενός, αφετέρου, για την δημιουργία καλύτερων συνθήκων, όχι για νέες δομές στα νησιά αυτά, καλύτερων συνθήκων προκειμένου να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα που και εσείς αναφερθήκατε πιο πριν. Είναι καχύποπτες οι τοπικές κοινωνίες. Ενδεχομένως να έχουν το δίκιο τους. Με ποια έννοια να έχουν το δίκιο τους? Βλέπουν ότι στις δικές τους τις πλάτες σηκώνει το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουν όλοι, και πρώτα απ' όλα η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι είμαστε στην ίδια μεριά του τραπεζιού. Σηκώνουμε μαζί τα βάρη. Αν καταρρεύσει η Ευρωτουρκική Συμφωνία, οι πρώτοι οι οποίοι θα υποστούν τις συνέπειες θα είναι οι νησιώτες μας.
Άρα λοιπόν τούτη την ώρα πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να κάτσουμε στην ίδια πλευρά, να συνεργαστούμε και να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, εφαρμόζοντας την συμφωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς συνθήκες, με πρώτη στο μέλημά μας τούτη την ώρα ποιο? Να παράσχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι το πρώτο μας μέλημα είναι ο άνθρωπος. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα και στην αρχή στην ποιότητα ζωής. Έρχεται, οριμάζει και η ώρα αυτού του διαλόγου να μπούμε και στα ζητήματα της οικονομίας που αφορούν και την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, αφορούν το μέλλον όλων μας. Πριν πάμε όμως στην οικονομία, παρακαλώ, για να κλείσουμε το θέμα του προσφυγικού, φαντάζομαι δεν θα επανέλθετε, να πούμε και, ότι το τελευταίο διάστημα, πέρα από την επιτάχυνση της διαδικασίας, έχουμε εφαρμόσει και ένα σχέδιο για την αποσυμφόρηση των νησιών και με την απομάκρυνση, την ταχύτατη δυνατή των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και μέσα από μια ουσιαστική συζήτηση που φαίνεται ότι κατέληξε, και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τη συνεργασία του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής με τους ομολόγους του στην Τουρκία, για να υπάρξει δυνατότητα μεταφοράς, επιστροφών μάλλον, εκείνων οι οποίοι δεν θα πάρουν άσυλο, όχι μόνο από τα νησιά, αλλά και από την ενδοχώρα, στο βαθμό που αυτές οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα είναι απόλυτα προσδιορισμένες και ταυτοποιημένες. Θα επιστρέψουμε στο προσφυγικό, γιατί έχει σχέση με τα ανθρώπινα ιδεώδη τα οποία οφείλει και υπηρετεί μια κυβέρνηση προοδευτική αριστερή, ταυτόχρονα και για τους πολίτες που ζουν σε αυτή τη χώρα και γεννήθηκαν και έχουν και αυτοί το δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά ξέρετε τι, επειδή σας ακούω πολύ συχνά και πρόσφατα κυρίως, να οριοθετείτε το καλοκαίρι του 18 ως μια αφετηρία, ένα βατήρα σε έναν πολυετή δρόμο αντοχής. Και θέλω να σας ρωτήσω πολύ απλά, είναι όντως μια αφετηρία, είναι η αρχή μιας νέας δοκιμασίας, είναι το τέλος? Πώς το οριοθετείτε μέσα στο μυαλό σας, απευθυνόμενος σε ανθρώπους που από το 2009 και μετά κουράστηκαν, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να το χρωματίσω διαφορετικά, κουράστηκαν. Να μπαίνουν ορόσημα που είτε για λόγους πολιτικής αναποτελεσματικότητας, είτε πολιτικού τυχοδιοκτισμού πολλές φορές, δεν εξυπηρετούνται. Για μου λέγεται δίκιο, αλλά νομίζω και μάλιστα πιστεύω ότι αν κάναμε έτσι μια σφιγμομέτρηση να δούμε πόσοι πιστεύουν ότι θα έρθει αυτή η ώρα που ο λαός μας, η οικονομία μας, οι κυβερνήσεις μας θα στηρίζονται στις δυνάμεις τους για να σχεδιάζουν την οικονομική πολιτική της επόμενης μέρας, δεν το πιστεύουν ότι θα συμβεί. Όμως σας διαβεβαιώνω ότι θα συμβεί. Πιστεύω ότι η μέρα εκείνη που θα είναι πραγματικότητα η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια, που δεν αργεί, είναι λίγοι μήνες μετά από την πρώτη του έτους, είναι το επόμενο καλοκαίρι, θα είναι μια μέρα που πράγματι θα αναγνωρίσουμε ότι θα αλλάξει την ψυχολογία, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε, θα αλλάξει τον τρόμο με τον οποίο σχεδιάζουμε. Θεωρήστε με αφελή, κύριε Πρόεδρε, μεγάλη περιπέτεια. Σύμφωνα. Ο ελληνικός λαός, η χώρα βγαίνει από μια μεγάλη περιπέτεια. Θεωρήστε με αφελή, αλλά θα επιμείνω. Τι θα αλλάξει? Ναι. Τι θα συμβεί? Θα σας πω. Καταρχάς, επιτρέψτε μου λίγο χρόνο από την συνέντευξή μας για να σας εξηγήσω γιατί θα συμβεί. Γιατί, όπως είπα πιο πριν, έχει σημασία ο κόσμος να καταλάβει ότι εδώ δεν μιλάμε πια για μια υπόσχεση. Μιλάμε για μια πραγματικότητα που μέρα με τη μέρα γίνεται ολοένα και πιο ορατή. Όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, το 2010, σταδιακά χάσαμε τη δυνατότητα να δανειζόμαστε από τις αγορές. Μάλιστα, το 2010 τον Οκτώβριο, το δεκαετές ομόλογο το ελληνικό άρχισε να ξεπερνάει, ήταν στο 4,9 και άρχισε να πηγαίνει 5 και πάνω. Σήμερα, μετά από 8 χρόνια, το ομόλογο το δεκαετές στις αγορές είναι στο 4,4. Από το 2000 ως το 2008 η ελληνική οικονομία δανειζόταν με μέσο όρο 4,7.
Δηλαδή, ήδη βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό το οποίο είναι πολύ πιο κάτω από αυτά που δανειζόμασταν πιο πριν. Να. Ευελπιστούμε, έτσι δείχνουν όλες οι ενδείξεις, ότι πηγαίνοντας και ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα, αυτό το ποσοστό, η τιμή του δεκαετούς ομολόγου θα είναι ακόμα πιο κάτω. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να δανειζόμαστε σε τιμές που δεν θα είναι ασύμφορες. Θα μπορούμε λοιπόν να εξυπηρετούμε τα χρέη μας και ταυτόχρονα να μπορούμε να σχεδιάζουμε αυτοδύναμα με βάση τις ανάγκες μας για την επόμενη μέρα. Ήδη το πενταετές ομόλογο που βγήκαμε με επιτυχία στις αγορές τον προηγούμενο Ιούλιο με 4,6 έχει πάει στο 3,55. Έχουμε δηλαδή μια αποκλιμάκωση που μας δείχνει ότι και σήμερα να θέλαμε θα μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές με μεγάλη επιτυχία και να πούμε ότι τελειώσαμε ως εδώ. Όμως θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο αυτές οι καλές τιμές των ομολόγων, αλλά θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο για το επόμενο διάστημα. Και αυτό βεβαίως θα διασφαλιστεί με την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Άρα προσπαθώ να σας τεκμηριώσω ότι δεν πρόκειται εδώ για μία προσδοκία ή για μία υπόσχεση. Πρόκειται για κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη, έχει αρχίσει να οριμάζει ως πραγματικότητα και θα γίνει πράξη ολοκληρωτικά. Θα επιτρέψετε όμως να σας διακόψω, κάνοντας λίγο τον συνήγορο της καλής ή κακής μνήμης, λέγοντας ότι αν θα ήσασταν θεατής μιας τέτοιας στιχομηθείας, ενός τέτοιου διαλόγου πριν από λίγα χρόνια, θα μπορούσατε να είχατε διατυπώσει το επιχείρημα ότι αυτή είναι η καλή πλευρά των αριθμών, που δεν αφορά τους ανθρώπους άμεσα. Αυτό τώρα. Με ρωτήσατε λοιπόν. Γιατί αυτό είναι και η πολιτική διάσταση. Οφείλω όμως να αναφερθώ στο μηχανισμό που μας οδήγησε στα μνημόνια. Οδηγηθήκαμε στα μνημόνια διότι η λαιλασία και η χρεοκοπία οδήγησε στην πλήρη αναξιοπιστία απέναντι στις αγορές. Τα τεράστια λύματα του 15% του ΑΕΠ οδήγησε στην αξιοπιστία απέναντι στις αγορές, που βεβαίως μας οδήγησε και σε μία ασφυξία. Και όταν εμείς επιχειρήσαμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας με μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση απέναντι στους εταίρους μας. Αυτό ήταν ο λόγος. Οι αντίπαλοι σας αμφισβητούν, είναι μια συζήτηση. Να το κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτός να κουβεντιάσουμε και με όσες απόψεις και επιχειρήματα υπάρχουν από την άλλη πλευρά. Αλλά υπάρχει μια αντίφαση και στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Από τη μια μας λένε ότι κινδυνεύσαμε, φτάσαμε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και οδηγήσαμε τη χώρα σε μεγάλες απώλειες και από την άλλη μας λένε ότι συμβιβαστήκαμε για να προχωρήσουμε στο τρίτο μνημόνιο. Ή το ένα ή το άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Η πραγματικότητα είναι αυτή την οποία έζησε ο κόσμος, διότι εμείς δεν κρύψαμε τίποτα πίσω από κλειστές πόρτες. Όλα ανοιχτά, όλα φανερά και όλα στην κρίση του ελληνικού λαού, ανά πάσα στιγμή. Με βάση ακριβώς αυτό που λέτε όμως, κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι ο πολίτης που μας παρακολουθεί, είτε το πείτε εσείς, είτε το ρωτήσω εγώ, το αν έχει αυξηθεί ο έμφυα, το αν θα χάσει το σπίτι του, την πρώτη του κατοικία, το αν μία σειρά από ζητήματα που έχουν πάντα διπλή ανάγνωση. Αλλά τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Ναι, δεν σύμφωνη. Έχει αυξηθεί ο έμφυα. Αυτό λέω, ότι ό,τι και να πούμε εμείς. Δεν καταργήθηκε. Σύμφωνη. Δεν αυξήθηκε, παραμένει. Τώρα γίνεται μία συζήτηση για τα αγροτεμάχια. Είναι και ευκαιρία να δώσετε και κάποιες απαντήσεις. Γιαννούλη, είναι μια ευκαιρία να δώσω κάποιες απαντήσεις και θα τις δώσω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρεθήκαμε μπροστά στην ανάγκη να πάμε σε ένα συμβιβασμό που εμπεριείχε ένα διάστημα διετές μιας ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής. Ήπιας μεν, προσαρμογής δε. Καθόλου ευχάριστο λοιπόν αυτό, όταν εμείς είχαμε δώσει τη μάχη για να μην υπάρχει άλλη προσαρμογή. Όμως, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την προσαρμογή της πρώτης τετραετίας, πενταετίας 2010 Γενάρης 15, που ήταν προσαρμογή 65 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την προσαρμογή που έχει γίνει αυτά τα 2,5 χρόνια, που είναι της τάξης του 3% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 5,4 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε αυτά να τα συγκρίνουμε. Μιλάει ακούω ο κύριος Μητσοτάκης για υπερφορολόγηση. Ξεχνάει ποιος έφερε την υπερφορολόγηση. Ποιος έφερε τον έμφυα. Εμείς δεν καταφέραμε να άρουμε βεβαίως αυτά τα βάρη. Αλλά προσπαθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε και τα βάρη να τα μοιράσουμε δίκαια, αλλά και τις δυνατότητες και το περίσσευμα
να το δώσουμε δίκαια στον ελληνικό λαό. Ακριβώς και αυτό. Να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους από αυτά τα οποία θα ερχόντουσαν ή θα έρθουν στο μέλλον, αν δεν προνοήσουμε εμείς ώστε να μην έρθουν. Κύριε Πρόεδρε, και να μιλήσω, αν θέλετε, και με αριθμούς και με παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Επιλέξτε εσείς τον τρόπο. Απλά μετά από μια πρώτη μικρή διακοπή που θα κάνουμε, θα ήθελα να εισαχθούμε στο θέμα αυτής της συζήτησης με ένα πολύ απλό ερώτημα που θα απαντήσετε αμέσως μετά. Εάν τελικά έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι τα χρήματα που έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια πάρθηκαν από αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να τα δώσουν και όχι από αυτούς που άδικα μπαίνουν ως συνήθι υποζύγια των σκληρών δημοσιονομικών καταστάσεων. Αν θέλετε, κάνουμε μια διακοπή. Βεβαίως. Και το απαντάμε αμέσως μετά από λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. We'll be right back.